level than you other guys. Oh, nah, nah. Giving them hell, giving them hell. Baby girl, giving me hell. I am the sun, the previous self, the one that's cast a spell. Γεια σας παιδιά, Φώτσο εδώ και σήμερα θα πούμε τα FF News Part. Δεν ξέρω πάλι τι part. Anyway, λοιπόν, έχουμε ξανά να κάνουμε ένα μήνα FF News όπως πάντα, ξέρετε εσείς ρε παιδί μου. Σήμερα θα πούμε και ευχάριστα νέα και δυσάρεστα νέα. Για να δούμε. Λοιπόν, το πρώτο σημαντικό νέο. Veros vs Konix YT. Τι έγινε με αυτούς? Well, ο G3 Valentino είχε κάνει ένα post και όποιος θα πάρει ρε παιδί μου τα περισσότερα like, όποιος θα έπαιρνε τα περισσότερα like δηλαδή, θα έπαιρνε τα 2100 diamonds. Τώρα, υπήρχε λίγο ένα mini beef σε αυτούς γιατί άρχισαν να κάνουν stories και να κράζουν ένα στον άλλο χωρίς να κράζουν αυτούς, χωρίς να αναφέρουν τα ονόματά τους, γιατί φαινόταν έτσι κι αλλιώς ότι έκραζαν ένα στον άλλον. Και επειδή ρε παιδί μου στο τέλος το πήρε ο Konix, άρχισε να νικάει ο Konix, άρχισε ο Veros να ανεβάζει stories, μετά και ο Konix το ίδιο, και τελικά το πήρε ο Konix και παίχθηκε και λίγο μικρό μπιφ, γιατί ξέρω εγώ ο Veros έλεγε ότι ο Konix ζητιάνευε για likes κτλ. Και μετά άρχισε να λέει ότι ο Ντένιξ το ίδιο πράγμα κάνει. Και αυτό γενικώς έγινε το mini beef μεταξύ τους. Ναι, μόνο για τα likes θα μου πεις τώρα, αλλά τι να πεις ρε παιδί μου, είναι το community. Λοιπόν, δεύτερο νέο που αυτό για κάποιο λόγο με πείραξε λίγο, που θα το καταλάβετε και εσείς τώρα γιατί. Είδα αυτό εδώ το βίντεο στο Insta, θα το δείξω εδώ κάπου στο βίντεο, που ένα παιδί μπήκε στο group με τον G3 Crazy και την Reina. Τώρα δεν ξέρω αν το παιδί έκανε κάτι, έτσι. Δεν ξέρω αν το παιδί είχε θέμα με αυτούς ή αν τα παιδιά είχαν θέμα με τον συγκεκριμένο τον John, όπως το λέγανε, και γι' αυτό τον έβριζαν έτσι άσχημα. Αλλά αν όντως δεν ήταν έτσι και τον έβριζε τόσο άσχημα, θα ήθελα να πω πως είναι ντροπή. Είναι ντροπή να βλέπεις δύο διάσημους, καλά η Ρένα όχι και τόσο διάσημη τέλος πάντων, να βλέπεις δύο γνωστούς FF players να βρίζουν τόσο πολύ. Και με πείραξε τόσο πολύ που ο Crazy άρχισε να βρίζει τη μάνα του παιδιού και άρχισε να το βρίζει πάρα πολύ άσχημα. Τώρα δεν θα βάλω το βίντεο να παιχτεί γιατί υπάρχουν πολλές ευρυσίες, αλλά μπορείτε να το δείτε και μόνοι σας άμα θέλετε. Αλλά ρε φίλε, είναι κρίμα. Είναι κρίμα να βλέπεις ένα μέρος, το κακό μέρος ενός FF player, γιατί μόνο από το Free Fire που ήταν ένα παιχνίδι για πλάκα, τώρα αρχίζουμε να το κάνουμε, ναι, μόνο toxic. Που εντάξει, λογικό να υπάρχουν toxic άτομα στο community, έτσι, γιατί είναι ένα παιχνίδι που αυτόματα όταν πας να χάνεις ή όταν ο άλλος είναι καλύτερος από εσένα, λογικό θα αρχίσεις να recharge, γιατί έτσι είναι. Έτσι είναι η ζωή. Και έτσι είναι στους μικρούς πιο πολύ, γιατί έτσι είμαστε εμείς που όταν χάνουμε και τέτοιο ριντζάρουμε. Αλλά τώρα αυτό δεν είναι το θέμα μου. Αυτό είναι πως ο Crazy και η Reina άρχισαν να βρίζουν αυτό το παιδί πολύ άσχημα. Τώρα βγάλετε σε συμπέρασμα κάτω στα comments. Λοιπόν, FF Creators. Τώρα αυτό είναι και καλό νέο. Λοιπόν, για όσοι δεν ξέρετε, η Garena έχει βγάλει ένα καινούριο τέτοιο που πάνω από 3.000 subscribers που έχουν οι YouTubers μπορούν πλέον να κάνουν missions. Αυτό γίνεται προς Facebook, by the way. Μπορούν να κάνουν missions και όσο καλά θα πάνε τα βιντεάκια τους παίρνουν συγκεκριμένα customs και diamonds. Τώρα δεν ξέρω πώς δουλεύει αυτό ακριβώς, γιατί και εγώ τώρα το δοκιμάζω. Είναι ανάλογα ρε παιδί μου πώς θα πάει το βίντεο με τα likes ή με τα views, θα πάρει ένα συγκεκριμένο customs και diamonds. Τώρα αυτό που κάνει ο Hydra είναι άλλο. Ο Hydra παρουσιάζει lives. Αυτό είναι άλλο που κάνει ο Hydra, άλλο που κάνουν οι άλλοι.
Και τέλος πάντων, μερικοί σαν Hannibal, Hanix και τα λοιπά έχουν γίνει FF creators, συγχαρητήρια τους. Και καλά να είναι τα παιδιά, να παίρνουν πολλά καστομάκια και diamonds, γιατί άμα δεν τους δώσει καρένα θα τους κάνω down. Λοιπόν, και τελευταίο νέο για σήμερα, ο Jeremy. Λοιπόν, ο κύριος Jeremy πλέον δεν θα κάνει live streams πεντάρες, ξέρω εγώ, με kills και τα λοιπά, που ξέρετε όσα 6 kill ίσον πεντάρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί ο λόγος είναι, και το καταλαβαίνω, γιατί όταν πάει ο άλλος και κάνει live και εσύ πας να τον βρήσεις τώρα και λες, α, δεν πρόλαβα, α, πες το code, α, γράψε το code, λογικό να ανεβιραστεί ο άλλος, γιατί ο Jeremy θέλει να βοηθήσει και να διασκεδάσει τα άτομα και οι άλλοι πάνε να τον κράζουν, ρε φίλε. Έτσι είναι και στα δικά μου τα stream. Δεν μπορούμε αυτό να τα αλλάξουμε φυσικά, αλλά πρέπει λίγο να σοβαρευτούν μερικοί, γιατί πιο πολύ είναι μικροί, έτσι. Όταν δεν προλαβαίνεις το custom, απλά μπες στο επόμενο, άμα θα προλάβεις. Τώρα ξέρεις πως στο Jeremy είναι τόσα άτομα που θα μπουν μέσα στο live. Λογικό οι άλλοι να κοιτάξουν τώρα τα λεφτά και να λένε, α, δεν πρόλαβα, α, δεν πρόλαβα, Jeremy, shifters, δεν είπες το code, δεν το έγραψες στο chat. Δίνεται, πώς το λένε, δίνεται αρνητικό, πώς το λένε, παιδί μου, τέλος πάντων, λέτε κακά πράγματα, αλλά γι' αυτό δεν φταίει ο Jeremy, έτσι. Εσείς φταίτε που δεν που τον κράζετε, τώρα λέω για αυτοί που είναι τόξοι και τα λοιπά, που τον κράζετε και τον βρίζετε από πάνω, γιατί ο Jeremy, ρε παιδί μου, δεν έχει 14 χέρια, ρε παιδί μου, τι είναι, να πούμε, χταποδούσα, τι είναι, για να κάνει 100 πράγματα, δεν μπορεί να το κάνει, και λογικό να ανεβριαστούν οι μερικοί. Και ναι, αυτά θέλω να πω, αυτά ήταν τα νέα για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Πείτε μου γνώμες και τι πιστεύετε για όλα αυτά τα θέματα, και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο ή streamάκι. Peace out.